με τον εφαρμοστικό νόμο που ψηφίστηκε στις 29 Δευτέρου συστήνεται μία επιτροπή προσωρινή, διοικούσα επιτροπή λέγεται, που θα έχει ζωή έως 31 Εβδόμου του 2012 και έργο την τακτοποίηση με πράξεις που θα αφορούν τη λειτουργική εκαθάριση των δύο οργανισμών σε υποχρεώσεις ή δικαιώματα που ήσαν ανελημμένες. Δηλαδή, τι συμβάσεις υπήρχαν με δάνεια, τι συμβάσεις υπήρχαν με διάφορες παροχές, θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από έναν ειδικό λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής λέγεται, και αυτό το μέρος το οποίο κάλυπτε ο οργανισμός θα το καλύψει ο λογαριασμός αυτός. Δεν θα μεταφερθούν δηλαδή στις πλάτες των εργαζομένων τα επιδοτούμενα επιτόκια που ο οργανισμός κάλυπτε σε κάποια δάνεια, ή θα συνεχίσουν τα άτοκα δάνεια αυτά που έχουν δοθεί να παραμένουν άτοκα, τουλάχιστον με αυτά που ψηφιστήκανε επροχθές όπως μας λένε. Όσον αφορά τις παροχές και τα προγράμματα των δύο οργανισμών, δεν θα συνεχίσουν, καταργείται δηλαδή το κράτος πρόνοιας. Καινούρια προγράμματα δεν θα υπάρξουν, πέρα από κάποιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μόνο αυτό αναφέρεται στο νόμο που ψηφίστηκε, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν και για τους οποίους θα καλύπτουν και τα έξοδα συντήρησής τους. Είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρώπη για το οποίο καταργήθηκε το κοινωνικό κράτος. Οι δύο οργανισμοί αυτοί καταργούνται, ενώ ήσαν οργανισμοί που δεν χρηματοδοτούσε το κράτος, εύρωστη οικονομικά και με τεράστια περιουσία. Και θεωρώ ότι το ενδιαφέρον για τους δανειστές μας κινήθηκε, γιατί βρήκαν αποθεματικό και περιουσία. Δεν θα μας έδιναν καμία σημασία εάν είμαστε ελληματικοί. Όσον αφορά την περιουσία με τον εφαρμοστικό νόμο των οργανισμών, θα περιέλθει, όπως λένε, στον ΟΕΔ, χωρίς αντάλλαγμα. Ο λογαριασμός που θα ανοιχτεί στην Τράπεζα της Ελλάδας με αυτό το νόμο και θα είναι του ΟΕΔ, θα τροφοδοτείται από τα έσοδα των δύο οργανισμών, από τους πόρους των δύο οργανισμών, από το αποθεματικό που έχουν οι δύο οργανισμοί. Το αποθεματικό των οργανισμών ήταν σε βαθμό τέτοιο που θα μπορούσε να έχει ανοίξει προγράμματα, να έχει κάνει μελέτες, να έχουμε προβεί σε δημοπρασίες έργων σε οικόπεδα του οικισμού. Δεν ήθελαν να προχωρήσει το κοινωνικό κράτος και δεν ήθελαν να προχωρήσει το κοινωνικό κράτος γιατί θεωρώ ότι δεν θέλουν να μας λύσουν προβλήματα, αλλά θέλουν να μας δημιουργήσουν προβλήματα, θέλουν να ισοπεδώσουν το λαό, την Ελλάδα, για να είμαστε εύκολη λία τους, για να έρθουν με το σε συνδυασμό με την κατάργηση πολλών συλλογικών συμβάσεων και σε συνδυασμό με το ότι τα μεροκάματα και οι μισθοί έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, σε 50%, 60%, 40% αναλόγως, μας θεωρούν ότι θα είμαστε εργατικό δυναμικό φτηνό στις όποιες επενδύσεις κάνουν μετά σε ακίνητα τα οποία θα εξαγοράσουν μισοτιμής ή και σε λιγότερο κόστος, αφού δεν θα είμαστε σε θέση να μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Κάθε αδύναμος οικονομικά δεν μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση. Οι εργαζόμενοι μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΕΔ. Βέβαια, το αντικείμενο, όπως σας είπα πριν, δεν μεταφέρεται αφού καινούρια προγράμματα δεν ανοίγονται. Θεωρούμε ότι είναι μια προσωρινή λύση, διότι ξέρουμε όλοι ότι ως το τέλος του 2012 πρέπει να υπάρξουν 15.000 απολύσεις
Αυτό ψηφίστηκε με το μνημόνιο 2 και ξέρουμε όλοι ότι ως το τέλος του 2020 θα πρέπει να υπάρχουν 150.000 απολύσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι με τις αξιολογήσεις των υπηρεσιών και των οργανισμών που θα ακολουθήσουν, είναι δέσμευση προς τους εντολής μας αυτή, και στη συνέχεια με τις αξιολογήσεις των υπαλλήλων θα ακολουθήσουν απολύσεις.